Και εμείς εδώ στον αγώνα, μετά από πολλές ώρες συνεδριάσεις με την ΟΕΒΕ, με όλα τα σωματεία, με όλους τους φορείς του νομού Κορινθίας και τους αγρότες, σήμερα βρεθήκαμε στον ΙΣΜΟ, στον Μπλόκο των Αγροτών, να τον ενισχύσουμε σαν φορείς νομού Κορινθίας, όλοι μαζί. Έγινε μία συνεδρίαση μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή των Αγροτών και βγάλαμε μία απόφαση όλοι οι φορείς του νομού Κορινθίας, γιατί θυγόμαστε από το ασφαλιστικό που απαξιώνει αυτή τη στιγμή εμάς σαν κλάδους επαγγελματοβιοτέχνες, σαν τους κλάδους επαγγελματοβιοτέχνες μαζί με τους αγρότες, και φτιάξαμε μία συντονιστική επιτροπή η οποία θα ειδοποιήσει όλα τα μέλη σωματεία της να μαζευτούμε παρέα με τους αγρότες, να ενισχύσουμε τον αγώνα μας και να κατά του ασφαλιστικού. Την Τετάρτη θα είμαστε μετά τις 3 η ώρα όλοι μαζεμένοι οι φορείς στον ΙΣΜΟ να ενισχύσουμε τον Μπλόκο των Αγροτών. Και την Παρασκευή, από ό,τι μας είπε η Συντονιστική Επιτροπή των Αγροτών, θα ανέβουν όλοι στην Αθήνα στο Σύνταγμα. Βγάλαμε σήμερα εμείς μία πολυκλαδική συντονιστική επιτροπή, 8 μέλη από όλους τους φορείς των επαγγελματοβιοτεχνών, με άλλα 8 μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Αγροτών, η οποία θα συντονίζει από εδώ και πέρα και θα ενισχύει τον Μπλόκο του ΙΣΜΟ για τις κινητοποιήσεις που θα γίνονται.